περιλάμβανε δωμάτια αποθηκών, καθώς και τα σημαντικότερα ιερά και τα θησαυροφυλάκια του Ανακτόρου. Νέες δυνατότητες σε κάθε επισκέπτη για ένα ταξίδι στο χρόνο και τη μινωική εποχή, περπατώντας μέσα στο ανάκτορο της Κνωσού και αντλώντας σημαντικές πληροφορίες, δίνει ψηφιακή περιήγηση, η οποία είναι πλέον γεγονός από τις αρχές του χρόνου. Η Κνωσός αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες του Νοτίου Αιγαίου. Το πρώτο ανάκτορο οικοδομήθηκε γύρω στο 1900 π.Χ. Να μπορούν να έχουν κάποιες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να συσχετίσουν τους χώρους που βλέπουν μπροστά τους με αντικείμενα από τους χώρους αυτούς ή με πρόσθετη πληροφορία για τους συγκεκριμένους χώρους που δεν χωράει σε μια πινακίδα αρχαιολογικού χώρου. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για κινητά και τάμπλετ και δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, σκανάροντας τις ενημερωτικές πινακίδες που διαθέτουν πλέον QR code, να κατεβάσει και να διαβάσει πληροφορίες για κάθε σημείο του ανακτόρου, να επιλέξει διαδρομές και να απολαύσει μια διαφορετική εμπειρία ξενάγησης στο μοναδικό μνημείο του μινωικού πολιτισμού. Να μπορούν να έχουν μια καθοδήγηση στην περιήγησή τους, δηλαδή να βλέπουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται πάνω σε μια πορεία την οποία εμείς τους προτείνουμε ως πλέον ενδεδειγμένη, και έτσι να μπορέσουν να αποκομίσουν τα μέγιστα από την περιήγησή τους μέσα στο ανάκτορο της Κνωσού. Αίθουσα του θρόνου υπήρχε αλαβάστρινος θρόνος που πλαισιωνόταν από τη χαρακτηριστική τοιχογραφία με τους γρίτες. Η εφαρμογή, η οποία περιέχει και προτάσεις πολιτιστικών διαδρομών ευρύτερα, δεν έρχεται να υποκαταστήσει το έργο των ξεναγών, αλλά να το ενισχύσει, όπως εξηγεί η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Βασιλική Σιτιακάκη. Μπορεί να αξιοποιηθεί και από τους ίδιους τους ξεναγούς, καθώς έχει πρόσθετο παπτικό υλικό, το οποίο μπορούν να αξιοποιούν για τους ξεναγούμενους. Επίσης, η εφαρμογή έχει και ένα δεύτερο σκέλος, περιέχει προτάσεις πολιτιστικών διαδρομών, περιήγηση των επισκεπτών σε μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που η εφορία θεωρεί ότι είναι άξια θέασης. Και βορειότερα, εργαστήρια και αποθηκευτικοί χώροι. Τους μήνες που έχει τεθεί σε εφαρμογή, η νέα ψηφιακή δυνατότητα, οι αντιδράσεις και οι αξιολογήσεις των ξένων επισκεπτών που μπορούν να αντλούν τις πληροφορίες στη μητρική τους γλώσσα, είναι ιδιαίτερα θετικές. Ο μεγάλος λιθόστρατος βασιλικός δρόμος οδηγούσε από το μικρό ανάκτορο και την πόλη. Είναι σε λειτουργία ήδη από τις αρχές του χρόνου και νομίζω ότι οι επισκέπτες έχουν εκφραστεί πολύ θετικά. Τώρα που η Κνωσός έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτό μπορεί να βοηθήσει αρκετά στο να μπορεί ο καθένας να έχει το περιεχόμενο μιας πινακίδας, ακόμη και αν μπροστά από αυτή την πινακίδα υπάρχει συγκέντρωση κόσμου, οπότε διευκολύνει την περιήγηση. Γενικά έχουμε αποκομίσει πολύ θετικές εντυπώσεις.